Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο Αμαρουσίου αμέσως, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Χρόνια πολλά, κύριε Πατούλη. Χρόνια σας πολλά. Για πολλά σε εσάς και τους ακροατές όλους. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, γιατί είδαμε να δημοσιοποιείται στις εφημερίδες και τα λοιπά μια λίστα με 14 δήμους. Οι οποίοι παρουσιάζονται ως ελλειμματικοί, συνδέεται πολύς και με το ενδεχόμενο αύξησης των δημοτικών τελών από το νέο έτος, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αμαρουσίου, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν πρέπει να γίνει αντιληπτόν ότι ο κάθε ένας εξ ημών δεν αναλαμβάνει από παρθενογένεση. Εμείς από το 2007 έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα ώστε τα χρέη του παρελθόντος να τα μειώσουμε και είναι δυνατό να τα εξαλείψουμε. Σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει με την έννοια του ότι ήταν τεράστιες, αν θέλετε, υποχρεώσεις του Δήμου, και σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκεται σε μια εξυγειαντική τροχιά ο Δήμος, και αυτό είναι ήδη σαν εικόνα, νομίζω, δυνατό να το αντιληφθεί κάθε καλόπιστος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όπως δεν υπάρχει ασθένεια, υπάρχει ασθενής, έτσι και εδώ δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση, υπάρχει κάθε Δήμος ξεχωριστά. Θεωρώ οτιδήποτε γίνεται οριζόντια, σε επίπεδο περικοπών, σε επίπεδο μετακύλησης ευθυνών σε Δήμους και μείωσης των πόρων που υποχρεούται το κράτος να δώσει, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αντανακλά στους ίδιους τους πολίτες, στους ίδιους τους δημότες. Θα σας πω λοιπόν ότι από το 2010 μέχρι το 2012 ήδη έχουν μειωθεί κατά 72% αυτά τα ποσά τα οποία το κράτος έδινε μέχρι πρότινος προς τους Δήμους, γενικά στους Δήμους. Και το δεύτερο, πρέπει να σας πω ότι ήδη τα δημοτικά τέλη, λόγω του ότι δεν νοικιάζονται ή δεν υπάρχουν οι μεγάλες αίθουσες, τουλάχιστον εδώ στο υπερτοπικό κέντρο όσον αφορά το Δήμο μας, αλλά και σε άλλους, έχουν μειωθεί. Αυτό, όταν κανείς έχει δώσει και 180 αρμοδιότητες με την ομαρχία η οποία έπαψε να υπάρχει και πήρε η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι δυνατόν λοιπόν σε Δήμους οι οποίοι είχαν μια παλιά ιστορία, μεγάλη ιστορία, να το βλέπει κανείς σαν μια ισοπεδωτική απόφαση. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι εμείς βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρύνουμε περαιτέρω τους πολίτες μας. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, κύριε Πατούλη. Θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη? Εμείς ήδη πήραμε απόφαση όπου τα δημοτικά τέλη, όπως έχουμε εμείς τουλάχιστον αντιληφθεί, έχουν μειωθήκανε κατά 7%. Υπήρχε μόνο μία μικρή αύξηση στα ηλεκτροδοτούμενα με στόχο να καλυφθούν υποχρεώσεις συντήρησης σχολείων, και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι μέσα από μία προνοιακή διαδικασία, όπως έχουμε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια, δηλαδή μηδενισμό σε πολύτεκνους απόρους καθώς επίσης και σε αναπήρους, την ίδια πολιτική συνεχίζουμε και σήμερα. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άλλοι τρόποι, και θα σας πω ότι σε όλη την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης τους φόρους τους εισπράττει η αυτοδιοίκηση και τους αποδίδει στην κεντρική εξουσία. Ναι, είναι αλήθεια. Και όχι όπως εδώ που εισπράττουν η κεντρική εξουσία για την αυτοδιοίκηση και δίνει αυτά που περισσεύουν. Μια τέτοια πολιτική εμείς τουλάχιστον δεν την ασπάζουμε. Γι' αυτό και δεν μπορούν να είναι ανταποδοτικά τα τέλη ποτέ προς τους πολίτες. Ακριβώς, ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει ένα σύνολο αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την ανάγκη των πολιτών σε κοινωνικά ζητήματα, από κοινωνικά φαρμακεία, ιατρία, μέχρι γεύματα αγάπης, μέχρι κέντρα φιλοξενίας, μέχρι οτιδήποτε άλλο που εκ της αυτοδιοίκησης δεν προκύπτουν, αλλά που είμαστε αναγκασμένοι και εκ της ανθρώπινης φύσεώς μας να το πράττουμε, διότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε την ώρα που περπατάμε στους δρόμους. Κάποιοι που αποφασίζουν εκτός αυτοδιοίκησης, ίσως δεν καταλαβαίνουν τόσο σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς στην καθημερινότητά του. Γιατί ίσως δεν περπατάνε στους δρόμους, ωστόσο. Δεν μου απαντήσατε, κύριε Πατούλη. Ναι. Θα αυξηθούν ή δεν θα αυξηθούν? Όχι, θα αυξηθούν. Δεν θα αυξηθούν. Εμείς πήραμε απόφαση ήδη και σας είπα ότι μειώθηκαν κατά 7% τα δημοτικά μας τέλη. Αφενός μεν
για να μπορέσουν η ανταποδοτικότητα, γιατί τα δημοτικά τέλη πρέπει να δοθούν στο πράσινο, στον ηλεκτροφωτισμό και στα σκουπίδια, δηλαδή στον καθαρισμό της πόλης. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό μάλλον που έχουμε κάνει, αυτό σημαίνει μείωση 7% των δημοτικών τελών. Τώρα από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι θα πρέπει οι συζητήσεις και με το Υπουργείο Εσωτερικών, που σαφέστατα γίνονται, και με το Υπουργείο Οικονομικών, να αντιληφθούν την διαφορετικότητα του κάθε Δήμου και όχι του ισοπαίδωσης των αποφάσεων. Κύριε Πεντούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.